Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Θέλω να το ζήσω, ρε Ναταλίτσα. Τι, ακόμα δεν παντρεύτηκα. Να πεθάνω. Εσύ αποφασίζεις αν τι θα λειτουργήσεις. Σαν ορκισμένος στον Ιπποκράτη. Σαν ορκισμένος να του φας τη γυναίκα. Τόσοι γιατροί στην Αθήνα κόλλησε το μυαλό μας αυτόν. Αύριο ο Περικλής θα έχει την καλύτερη βαλβίδα που έχει μπει ποτέ σε ασθενή. Για να σε δω, γιατί ικανός έχω. Συνομίζω ότι η όρταση είναι κάτι που σε βοηθάει να πάρεις ειδικότητα. Σήκω, φύγε τώρα. Σκοπεύεις να μείνεις πολύ καιρό παντρεμένη? Σκοπεύω να μείνω παντρεμένη για πάντα. Εγώ σε βλέπω για ένα εξάμηνο. Αν πεθάνω, θέλω να ξέρω. Τι να ξέρεις? Είχε τίποτα η Ναταλία με αυτό το γιατρό εδώ? Η επέμβαση αυτή θα διδάσκεται στο πανεπιστήμιο. Γιατί? Γιατί έκανα καλά τον άντρα της γυναίκας που με έκανε να μιλάω ρώσικα. Κύριο Λεβέ, επιτέλους σας γνωρίζω. Ποια είστε εσείς? Νάντια Μαριανέλη, οφθαλμίατρο. Ναταλία, έλα! Ναταλία, έλα! Έλα, Ναταλία, έλα! Έλα να γνωρίζεις την κοπέλα του γιατρού. Moi je joue, moi je joue, je joue contre joue. Je veux jouer, je joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Νάντια! Ναντιούλα, πού είσαι? Νάντια! Να! Χάντε πάλι, δεν τα μπορώ αυτά, βρε παιδάκι μου, αγριεύομαι! Μπαμπίνο μίο! Πάου! Η μπότα του άξονα! Εσείς οι Ιταλοί είστε χαρούμενοι άνθρωποι. Πώς αγριέψατε έτσι? Η Μόνικα Μπελούτσι είναι ήρεμη στο κρεμάτι. Έτσι νομίζεις! Δεν ξέρω πώς είναι η Μόνικα. Εγώ πάω με τη Μόνικα για να ξέρω. Πάει, Τζορτζίνο μίο. Πας ελεύθερο τον αυτό σου. Απόλαψε! Πώς να απολαύσω? Άκου να σου πω, Ναντιούλα, έχω μια ιδέα. Έχω πάρει ένα ωραίο DVD, μια ωραία ταινία. Ιταλική. Θες να τη δούμε? Μίλα μου ιταλικά. Μ' αρέσει να ακούσω ιταλικά. Ιταλικά, ρώσικα. Έχω γίνει γιατρός χωρίς σύνορα. Ρώσικα? Ποιος μιλάει ρώσικα? Υπάρχει μια ρωσίδα? Όχι, με ποια ρωσίδα? Για τον Κορμπατσόφ έλεγα. Ντάι, Τζορτζίνο μίο. Αφού εσύ είσαι Megalicious. Ναι, ότι είμαι αυτό το λέει όλος ο κόσμος. Απόλαψε λοιπόν. Πώς να απολαύσω, μπορώ να απολαύσω έτσι? Είμαι τόση ώρα στη γωνιά. Περικλή, πάω να γράψω εγώ. Έχω, τελειώνω το βιβλίο, το τελειώνω σιγά σιγά, είμαι σε... ναι. Ξάπλωσε, δεν θέλεις τίποτα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγχειρισμένος άνθρωπος αυτά να τα ξεχάσεις. Γιατί μια χαρά αισθάνομαι εγώ. Εγώ αισθάνομαι τώρα ντούρος, ντούρος, κουμουντούρος. Παπα, μην ακούω τέτοια. Μην αγουντουπά, Αγία μου. Άστα. Βρε ροζούνι. Από τότε που παντρευτήκαμε, όλων από διάς έχουμε, ρε παιδί μου. Μέχρι εγχείρηση καρδιάς έκανα. Τελειώσαν αυτά όμως. Ξέρεις τι λέω? Νομίζω είναι μάτι. Είμαστε ματιασμένοι, Περικλή. Και νομίζω ότι είναι καλύτερα να ξαπλώσεις, να ηρεμήσεις. Και το πρωί εγώ θα φωνάξω την κυρία Δροσούλα, θα μας ξεματιάσει, θα πάνε όλα πρίμα. Εγώ θα σε ξεματιάσω. Έλα. Τι είναι? Κάτσε κοντά. Ναταλία, είμαι ο άντρας σου ή δεν είμαι? Κάτσε αμέσως κοντά μου. Περικλή, άκου να σου πω. Δεν μπορώ, μωρέ, φοβάμαι. Βρε κουτό. Δεν θα γίνει τίποτα που δεν θα το θες πολύ. Για σένα φοβάμαι, βρε Περικλή, για το καταλαβαίνεις. Μην πες ξερός. Ω, εμένα μου το είπε ο γιατρός, το ρώτησα. Λέω, γιατρέ, μπορώ τώρα να εξασκήσω πλήρως τα συζυγικά μου καθήκοντα? Βεβαίως, μου λέει, με την ευχή μου. Μίλησες με τον Λεβέντη και σου είπε με την ευχή μου? Να σε ξεκάνει θέλει. Έρε το Μακιαβέλη. Όχι Μακιαβέλη, κουμπάρος, γιατί θα το παντρέψουμε. Μας το τάξει. Λοιπόν, να σου πω, Περικλή. Έλα λίγο. Λοιπόν. Ξάπλωσε εσύ, πάω να φτιάξω εγώ ένα ζεστό και θα τα βρούμε όλα για τις κουμπαριές και για τα διάφορα. Μην ανησυχείς. Εγώ όμως θέλω να πιω κρασί από το κοβάκι σου. Πρώτον, το κρασί ανεβάζει την πίεση.
Και δεύτερον, με έχεις δει εμένα ποτέ να φοράω γοβάκι? Τώρα που το λες. Αμόρι μία, εμείς οι δύο, μα να ταιριάζουμε τόσο πολύ. Μα το περίμενες εσύ? Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα την πρώτη στιγμή. Εσύ το περίμενες? Ναι, αυτό το τελευταίο μήνα ήταν ο πιο ωραίος της ζωής μου. Και εμένα δεν λέω. Αυτή η ελεύθερη διακίνηση γιατρών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει κάνει πάρα πολύ κακό. Γιωργίνο μία, θέλω να σου πω κάτι που θα χαρείς πολύ. Φεύγεις? Καλά, κοίταξε να σου πω, μην με πάρεις εσύ, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Μα χαζουλίνο μία, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Θα με βάλεις τη σούβλα να με γυρίζεις? Θα έρθω να μείνω μαζί σου. Πού, εδώ? Ναι, θα φέρω μια οντοντόφορτσα στην αρχή, μετά λίγα ρούχα και μετά βλέπουμε. Νάντια μου, εδώ δεν χωράμε. Σε 200 τετραγωνικά. Τα μέτρησες 180, να σου φέρω τα σχέδια. Αμόρα μία, μα εδώ χωράμε και παραχωράμε. Να μη σου πω και 4 παιδάκια. Και τώρα μίλα μου ιταλικά! Με ξέρανες! Ήμουν αλάλιτο πουλί 10 χρονών, αγόρι. Έλα, αγόρι, ποιες ρημαδιά σου να τελειώνουμε, να σιχάζουμε. Ποια είναι η δικιά μου? Ή η δεξιά. Η δεξιά από σένα ή η δεξιά από μένα? Από σένα. Όχι, από μένα. Το ίδιο δεν είναι? Το ίδιο δεν είναι. Βέβαια, απλώς είναι, αυτή είναι η κούπα μου. Μωρέ, από αυτή δεν πίνω πάντα εγώ. Άντε γεια μας. Άντε γεια μας. Όχι, αυτή είναι η κούπα μου. Από αυτή δεν πίνω πάντα. Άντε ξανά γεια μας. Γεια μας, πάρε λίγο. Καταλίτσα, θυμάμαι το γάμο μας. Ήσανε η πιο όμορφη νύφη που έχω δει, ήσανε. Να είσαι καλά. Αλλά εδώ που τα λέμε δεν έχεις πάει και σε πολλούς. Στο δικό μας και στο Λυρούδια, του Βρωμιάρη. Με την άλλη, με την ελιά στη μύτη. Γιατί δεν πήγα στο Μίτσο του Στραβούλιακα? Του ξαδέρφου σου. Ναι. Τρεις. Θα σε βάλω εγώ ίσα με την κυρία Στραβούλιακα? Όχι, ευχαριστώ. Πάντως, Ναταλίτσα, εγώ στα προκαταρκτικά είμαι πάρα πολύ καλός, ε. Μιλάμε ότι είμαι καταπληκτικός, υπέροχος. Τώρα, στο κυρίως θέμα, τα αφήνω. Ναι, αλλά ξέρεις, έτσι πάρω το λίγο σιγά σιγά. Αυτοσχεδιάζω. Μαλακά. Ναταλίτσα. Γιατί είμαι και αμάθητη. Ζουζούνι. Δεν φαντάζομαι να κοιμάσαι πριν τις 2. Τα ξημερώματα, μπα. Δεν μπορούσα να έρθω άλλη ώρα, γιατί ξέρεις, τα βράδια τραγουδάω με το φίλο μου τον Εμίλιο στο πιάνο. Μη σου ξεφύγει τίποτα στο Γεωργάκι μου, γιατί είναι παράξενος. Άλλη λέξη θα έλεγα, αλλά ας τον πούμε παράξενο. Μητέρα του είστε. Μητέρα του είμαι και βλέπω τι γίνεται. Γι' αυτό είμαι εδώ. Τι γίνεται? Χάλια, παιδί μου, μαύρα χάλια. Και εσύ τι κάνεις? Καλά είμαι, λιγάκι κουρασμένη. Τι κάνεις καλέ με την περίπτωση του γιού μου? Εσείς δεν είχατε μία σχέση, ένα φλερτ τέλος πάντων? Και ένα φλερτ είχαμε και μια ωραιότατη χιλόπιτα είχαμε. Δεν θα τρέχω από πίσω του. Σήκωσε τα χέρια σου ψηλά και μου τον άφησες, δεν είχε τις Μπερλουσκόνη. Βρε μαύρο μου τον έχει κάνει το λαλάκι μου. Γιατί λαλάκι μου τον κατάντησε. Αν του αρέσει εκείνο, εμάς τι μας κόφτει? Τι κακό είναι αυτό, καλέ. Δεν διεκδικείται ούτε τα νόμιμα. Εδώ κάποτε κατεβάσαμε τη μάνα σου από το χωριό. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Και τίποτα δεν έγινε. Και εγώ τι θέλετε να κάνω, να την αρπάξω το μαλλί? Να γίνω ρεζίλικη στο οφθαλμιατρικό? Δεν μου αρκούν τα χειρουργικά. Αφήστε τις κουτσομπόλες στις νοσοκόμες. Τι σε νοιάζει, βρε παιδάκι μου, εσένα τι θα πουν οι νοσοκόμες? Σένα πρέπει να σε νοιάζει ο άντρας που έχεις δίπλα σου. Εσάς, κυρία Ευδοξία μου, τι σας νοιάζει τόσο πολύ η σχέση μου, λέμε τώρα, με το γιο σας? Με νοιάζει γιατί θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν μπορώ να τον βλέπω να μου τριγυρίζει με όλο το παραϊατρικό και όλες αυτές τις τρελάρες, όπως την οφθαλμίατρο. Θα τον καλέσεις να βγείτε μια μέρα έξω. Και θα ντυθείς λιγάκι πιο. Τι λιγάκι πιο? Ένα βρε χρυσό, πώς να σου το πω και σένα, ναι. Μου την είσαι σαν τον αλαβάνω. Να τον καλέσω να βγούμε έξω. Έξω, μέσα όπου σε βολεύει. Φτάνει να τον αποπλανήσεις. Το ζουζούνι μου. Τόσο βαριά δεν έχει μυθεί ποτέ. Πρώτη φορά, ρε. Τις φτιάξω εγώ ένα καφεδάκι όμως, να συνέλθει.
μπορεί να γίνει και τίποτα. Ένα ταλίτσα. Ζουζούνι. Βαλεριάνα και Πασιφλόρ. Αυτά κοιμίζουν και βόδι. Δηλαδή, ποιος έχει τόσες αϊπνίες εδώ μέσα? Καφέ δεν έχουμε φρέσκο. Θα φέρω το μεσημέρι όμως που θα γυρίσω. Ξύπνησες, ζαργάνα μου? Σαν βόδι έπεσα. Ξεράθηκα, είχα να κοιμηθώ, έτσι δεν ξέρω από πότε, ξεκουράστηκα. Ξεκουράστηκες? Αφού ξεκουράστηκες και είναι και πουρνό ακόμα και είμαστε και μόνοι μας, δεν πάμε να ξαπλώσουμε ξανά? Όχι. Έχω να πάω στο εργαστήριο, ταξίδια στο Τουρσί, ρουφάνε. Και δεν... ίσα που θα προλάβω να ντυθώ, δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται να έχει τέτοιο παλικάρι δίπλα της και να τρέχει στα τουρσιά και στα ξύδια. Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια ζηλεμένη κόρη και την αγάπη... Κυρία Δροσούλα, λέμε! Εσύ είσαι, Περικλή μου! Να σου πω, γιατί δεν βάζει αυτό το μηχάνημα να συνοούμαστε? Κάνω καλέ, μια χαρά ακούω. Τι μαγειρεύεις? Δεν μαζεύω, μαγειρεύω. Καλά. Χόρτα, δεν βλέπεις? Να σου πω, επειδή δεν... Πρόσεξέ με στα χείλια. Πασιφλόρα και Βαλεριάνα, πότε βάζουμε? Όταν έχουμε αϊπνίες ή όταν έχουμε ζωηρό άντρα. Και δεν μου λες, η Ναταλία που στο ζήτησε έχει αϊπνίες? Όχι η ίδια. Για τον άντρα της που το ζήτησε. Είναι, φαίνεται, ζωηρός ο Ατιμούλης. Ωραία, αποσυνδέθηκε πάλι. Θα σου πω, εγώ είμαι ο ζωηρός. Καλέ, να μην πίνεις πολλούς καφέδες και πιωτά. Αυτά κάνουνε κακό. Φέρνουνε λίγο ζαλάδα στην αρχή και μετά δεν κοιμάσαι με τίποτα. Για πρόσεξέ με, σε παρακαλώ, πρόσεξέ με. Έχεις κανένα βότανο που να μην μπορούνε να αντισταθούνε στη γοητεία μου? Αμέ, έχω ένα που άμα το πάρεις, θα τρέχουν όλες οι γυναίκες από πίσω σου. Δεν θέλω όλες οι γυναίκες, μία θέλω, αλλά θα βάλω πολύ, τριπλή δόση. Έχεις? Αχ, πάλι εγχείρηση έχουμε, χάλια. Γιατί γελάτε, βλέπετε τίποτα αστείο? Με τα χάλια σας γελάμε. Μα είναι τώρα αυτή η κατάσταση καρδιοχειρουργού. Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι, έτσι, σε αυτή τη στάση θα ενημερώσετε τους συγγενείς? Θα νομίζουν ότι σας πλάκωσε στο ξύλο κανένας άλλος συγγενής. Κατερίνα μου. Ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει. Αυτό έχω να πω εγώ. Σταματήστε! Δεν του φτάνουν τα χάλια του κακομοίρη, θα έχει και εσάς πάνω από το κεφάλι του. Καλά σας λέει. Και εσύ που τα ξέρεις όλα, αν θες να μάθεις, έκανα γυμναστική και πιάστηκα. Αυτό είναι. Α, από πιάσιμο λοιπόν. Ναι, από πιάσιμο. Κακό το πιάσιμο. Εξαρτάται πώς και πού έγινε το πιάσιμο. Πιο χαμηλά. Σταματήστε, επιτέλους όλοι! Έχουμε και ασθενή. Α, έχουμε ασθενή. Εμένα δεν με νοιάζει. Απλώς αυτό είναι κατάντια για το νοσοκομείο μας. Τα πήρε η επιστήμον χοντρά. Μωρέ, δεν πειράζει, θα σου περάσει σιγά. Και εμείς έτσι μάθαμε. Γιατρέ μου. Όλοι έτσι μα. Σταματήστε επιτέλους. Σας έχω δίπλα μου για κριτική και κουτσοβολιό. Αγόρι μου, μόλις τελειώσουμε από εδώ, θα πάμε να βγάλουμε το άχτι μας. Να τις βάλουμε κάτω, να τις πατήσουμε, να τις κρεμίσουμε, να τις χτυπήσουμε, να ηρεμήσουμε. Κοίτα να ηρεμήσει, εσύ που κοντεύει να κρεμίσει το χειρουργείο. Λοιπόν, ξέρετε ποιες είναι οι μόνες γυναίκες που τις βλέπουμε γυμνές και δεν μας ταλαιπωρούν? Ποιες? Οι ασθενείς μας. Και ξέρετε γιατί? Τι? Γιατί έχουν πάρει αναισθησία. Είναι ανέστητες. Ξεκολλάτε. Yes. Με μία σταγόνα καρφώνεται πάνω σου. Με δύο σταγόνες σε κοιτάζει και λιώνει. Με τρεις σταγόνες πέφτει στα γόνατα και σε προσκυνάει. Εκχύλισμα μανδραγόρα. Made by Περικλής. Γεια σου, Περικλάκη μου.
Τι καλό ετοιμάζεις. Μια παραγγελία, δεν είναι τίποτα. Σοκολατάκι είναι. Όχι, τυρόπιτε. Σοκολατάκια, ράνια. Να πάρω ένα. Όχι, όχι, γιατί δεν έχει πήξει ακόμα η σοκολάτα και είναι παραγγελία, είναι μετρημένα, σου λέω, δεν... Ναι, καλά. Και εγώ ήρθα να σου πω ότι απόψε το βράδυ είναι η πρώτη μας κοινή έξοδος με τον Θοδωρή και λέγαμε να έρθουμε στο σπίτι σας. Θοδωρή, ποιον Θοδωρή? Αυτόν που έβγαινε η Ναταλίτσα? Έναν Θοδωρή έχουμε στο χωριό, Περικλή, αυτόν. Σε πειράζει? Το καλό που σου θέλω, μην τολμήσεις να έρθεις σπίτι απόψε το βράδυ. Μπα, γιατί τι θα γίνει απόψε το βράδυ? Γιατί απόψε το βράδυ θα γίνει... Του Περικλή θα γίνει απόψε το βράδυ. Wow. Κατάλαβες? Όχι ρε γαμώτο. Αυτό λέω κι εγώ. Όχι ρε γαμώτο. Καλά. Άμα φάνε όλες από τα σοκολατάκια, περιζήτητος θα γίνω. Δεν θα τις προλαβαίνω. Έλα παιδί μου, άργησες. Πέρασε από τον άντρα σου να του πω για την επίσκεψη που μου είπες. Να έρθείτε το βράδυ να πιούμε τίποτα, να γίνουμε τύρλα. Να πέσουμε ξεροί στον ύπνο. Ματαλίτσα μου, μη λες ύπνο, γιατί σήμερα... Σήμερα έχω μια φούντωση, ένα πράγμα άλλο να σου λέω. Και να σου πω, εσύ νιώπαντρε γυναίκα της επισκέψης νύχτα η ώρα, τι της θέλεις? Δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις το βράδυ? Όχι. Ωραία. Τέλος πάντων, πάρε το σέλινο που μου ζήτησες. Μπράβο για το μελιτζανάκι να δέσω το τουρσί. Να σου πω, από την ημέρα που παντρεύτηκες έχουμε παρατήσει τα γλυκά και πιάσαμε τα τουρσιά, γιατί? Αφού βράζαμε, δεν δένανε ρε Ράνια, δεν θυμάσαι? Να δεις που η κυρία Δροσούλα θα έχει δίκιο. Όταν δεν δένει το γλυκό με τίποτα, κάποιο μπέρδεμα υπάρχει. Μωρέ, μπέρδεμα μόνο. Τη κακομοίρα γίνεται. Να σε ρωτήσω, ρε Ράνια, μήπως ξέρεις εσύ να μου πεις. Εγώ τον Περικλή, γιατί τον παντρεύτηκα? Θες να μην μου το θυμίζεις αυτό τώρα? Άντε, για να διαβγείς τον άλλον, τον γιατρό. Τόσο πολύ φαίνεται, νόμιζα ότι ήταν το μεγάλο μυστικό αυτό. Όλες οι οικογένειες κρύβουν από ένα μυστικό. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε, πάει και τελείωσε. Τώρα είσαι κυρία κακαβούλια και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Και το καλό που σου θέλω είναι να του κάτσεις το Περικλή, γιατί... Γιατί τι παράδειγμα θα δώσεις στα κορίτσια? Ποια κορίτσια? Ναταλία, είσαι η πρόεδρος του πολιτιστικού μας συλλόγου. Είσαι η πιο διαβασμένη από όλους μας εδώ μέσα. Και έχει αυτό σχέση με το πώς θα κάτσουν τα κορίτσια στους άντρες τους? Μου είσαι καλά? Όχι, δεν είμαι καθόλου καλά. Και όσο περνάει η ώρα, έχω μια φούντωση, ένα άλλο πράγμα. Ανεβαίνει η φούντωση και πάω να βρω το Θοδωρή και να μου κάνεις τι κάνει, να του κάτσεις του Περικλή σου, γιατί είναι το στεφάνι σου, ακούς? Δεν υπάρχει στεφάνι, Ράνια μου! Δήμαρχος μας πάντρεψε, να τα λέμε αυτά! Κατάλαβες, για ένα ζευγάρι γυαλιά θα τραβάω αυτά. Αν δεν είχα πάει στο οφθαλμολογικό θα ήμουν μια χαρά τώρα. Το παν είναι να την κοπανάς. Να έχεις εναλλακτικές λύσεις, να βγάζεις το άχτι σου. Αυτά για τους παντρεμένους. Εγώ μια χαρά ελεύθερος είμαι. Φτάνει, παιδί μου, του έκανες παρκέ. Ναι, αλλά σκέψω όταν τις πιάσουμε στα χέρια μας, θα τις χτυπήσουμε, θα τις τσουλήσουμε. Αυτά μας τα ξανά πες, έλα πάμε. Έρα γλέντια. Έρα γλέντια. Τι γλέντια. Καλά που πάνε, δεν έχουν επίσκεψη στον όροφο. Πάνε να ξεδώσουν, να βγάλουν το άχτι τους. Στους ασθενείς. Στο bowling. Μεγάλοι άνθρωποι δεν κάνουν σπορ στην εξοχή, μην τους πιάσει και καμιά πούντα. Μόνοι τους, χωρίς γυναίκες. Πώς λέμε ολομόναχοι. Στο bowling λοιπόν, ε. Τώρα που το λέτε κορίτσια, είναι λίγο νωρίς για επίσκεψη. Πες μου την ιστορία από την αρχή, να σου πω την άποψή μου. Για φέρει και ένα γλυκάκι. Εγώ θέλω να έρθει αυτοβούλος, κατάλαβες. Να μ' αγκαλιάζει, να με χαϊδεύσει, να με ζεστάνει. Για φάει κι άλλο ένα. Ωραία. Άμα φάει και τ' αρέσει, θα ψάξει. Θα κινήσει γη και ουρανό να με βρει. Ή θα πάει σε κανέναν άλλον. Να σου πω. Στείλε μου ένα κελό από αυτά και γράφτα με τις προμήθειες του ξενώνα. Άρε που κατάντησα για να έχω τη γυναίκα μου. Μάγισσα της Μύρνης κατάντησα. Λοιπόν, θα τους παντρέψω στην Αθήνα. Εκεί πέρα δεν μας ξέρει κανένας. Μετά θα είναι γυναίκα. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Το σπουδαίο είναι τι λέμε εμείς για τον εαυτό μας. Πετράκη. Με θέλει χωρίς ή με θέλει με? Τι χωρίς και με? Μανδραγόρα. Μη μου πεις ότι έχεις βάλει μανδραγόρα. Άντε από εδώ ρε. Φύγε από εδώ ρε. Άντε από εδώ ρε Πετράκη, σε μαγανή απορίες. Έγκυος γυναίκα και ρωτάς αν θα παντρευτεί. Εγώ ευθύνομαι για όλα. Αλλά μπορεί να δοκιμάσει, να της αρέσει και να θέλει κι άλλο. Γιατί αν δεν δοκιμάσει,
πώς θα ξέρει ότι έχει ηφαίστειο πλάι της. Θα τη το πω να τελειώνουμε. Δεν πάει άλλο. Κι ας βαράει κουδούνια και ας χαλάσει τον κόσμο, δεν με νοιάζει. Είσαι και γκαντέμις όμως, αδερφέ. Θα μπορούσε να είναι μια καλή εναλλακτική λύση για σένα. Εναλλακτική σε ποια? Την Αταλία, σε ποια? Θα παντρευτείς εσύ και μετά παντρεμένη και δυο. Δεν αρχίζει να παίζει να σταματήσει άλλες μαλακίες. Η Αταλία είναι απόλυτη κατά του κέρατο. Τι τη πιάνει, μπορεί να μου πει. Και με τη Ρένα το ίδιο πράγμα. Μέχρι το διαζύγιο φτάσαμε. Για το τίποτα δηλαδή. Για το τίποτα. Εγώ θα αποδείξω στην κυρία Κακαβούλια το αντίθετο. Εγώ παίζω πρώτος. Όχι, εγώ θα παίξω να δεις πως παίζουν οι μεγάλοι παίκτες. Να σε δω. Δεν ήθελα να σε κομπλάρω από την πρώτη παλιά, κατάλαβες. Αταλία. Αταλίτσα. Ζουνί. Πάω να σκεφτώ, μη μου τηλεφωνήσεις. Θα γυρίσω αύριο. Φιλιά, Ναταλή. Όχι ρε γαμώτο. Όχι ρε γαμώτο και τράβηξα τέτοιο λούκι. Α, Ναταλία. Τι να σκεφτείς ρε Ανατολίτσα. Τι να σκεφτείς? Πώς θα με ξεπαστρέψει? Ας πά και το παλιά μέλο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχω πάθει. Εγώ πάντα που με την πρώτη... Ναι, εσύ ξέρω, πάντα όλες με την πρώτη την ρίχνεις. Και μετά σε κυνηγάνε όλες μαζί και δεν ξέρεις από πού να φύγεις. Δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε έστω για μία ώρα με όλες αυτές τις γυναίκες, ε? Έστω για μία ώρα ασχοληθούμε. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Να σας πω, κορίτσια, εσείς που φέρετε ότι ξέρετε, πώς την πιάνουν την μπάλα, έτσι? Ή έτσι? Μπαμπίνο μίο! Γιουργίνο. Νάντια, πώς από εδώ, εμείς ήρθαμε εδώ να παίξουμε. Α, ναι, και τι παιχνίδι, το παιχνίδι τους ελεύθερους. Τους ελεύθερους, κορίτσια, είπαμε εμείς ότι είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθεροι πολιορκημένοι, με τις χειροπέδες δεμένοι στο κρεβάτι. Πάμε, είναι νούμερα. Νάντια, δεν κάθεσαι, κάτσε. Ας κάτσω λοιπόν. Τζορτζέλο, πες αλεύρι. Όπως ένα πηγαίνω για αλλαγή φρουράς είναι αυτές. Μπα, 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 όλοι εδώ. Μα τι σύμπτωση, είναι δυνατόν? Κοίτα ρε μικρή που είναι Αθήνα, όπου και να πας γνωστό βρίσκεις. Τι ωραία, η οφθαλμιατρική με την καρδιολογική. Ντέρμπι. Την ντέρμπι μου τρελήκες. Να σας πω, μην μου πείτε ότι σας έπιασε ο πόνος να παίξετε bowling. Ασόψε το Λαλάκης και η μαμά του που τη συμπαθώ. Ε, γιατρέ, τι στο υποσχέθηκα, θα προσπαθήσω. Αρχίζω πρώτη. Ποιος είναι ο Λαλάκης? Καλά, θα γελάσουμε πολύ σήμερα, ε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Λαλάκης, ρε παιδιά, ποιος είναι? Λάθος. Λάθος. Λάθος τεράστιο. Λάθος. Λάθος. Κατερίνα! Είσαι εδώ, πουλάκι μου! Λάθος. Λάθος. Όχι λάθος. Λάθος. Τι τα θες αυτό? Πήγε και παντρεύτη. Δηλαδή, είσαι εσύ για γάμο. Είσαι εσύ για τέτοια. Δεν τις βλέπω καθόλου καλά. Θα πάρω δυο μουγκές στη θέση τους. Να σου πω, αυτές οι δύο με κοιτάνε συνέχεια. Καλά, και στο τσίρκο κοιτάει ακόμα, δεν το παίρνεις πολύ σε σοβαρά. Ζηλεύεις επειδή κοιτάνε σένα? Δεν ζηλεύσω, ρε. Πώς θα ξεμπλέξω από αυτή την τρελή με το μαστίγιο μου, λες? Ξέρω, απάτησέ την, αγνόησέ την. Δεν είσαι στα καλά σου. Αρπάξε με, άμα κλείσει κανένα υπόγεια, με ταΐζει ψωμί και νερό κάθε δύο μέρες. Δεν ξέρω, μέχρι να αποφασίσεις, εγώ πάω να διδάξω λίγο και να ξεμουδιάσω. Γιατί έχεις μουδιάσει, δάσκαλε. Είναι τρομερό το πόσο αρέσω. Αρέσω φρικτά. Το παλικάρι έχει πρόβλημα. Σηκώ. Δεν το πήρες σωστά.
Κοίτα να μαθαίνεις, κορίτσι μου. Απλώς τύχη. Περπατάς σαν ένα άντρα και πετάς σαν ένα άντρα. Κοίτα πώς κάνουν. Παίρνουνε η μπάλα με στυλ. Ναι. Έλα, ακούω. Πού είσαι? Μονή. Περίμενε, έρχομαι. Εγώ φεύγω. Καλά κάνω. Άστο, κοπέλα μου, άστο, άστο, γιατί... Εδώ, κορίτσια, τώρα κοιτάμε τον επαγγελματία. Πες την κυρία Ευδοξία ότι έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου, αλλά νωτέρα βία. Τι δουλειά έχει η κυρία Ευδοξία? Σε νοιάζεται. Λοιπόν, πάω από το σπίτι γιατί είναι εκεί η μαμά. Έχει έρθει η μάνα σου? Ναι, και δεν είναι καθόλου καλά. Να σου πω, είναι μόνη? Έτσι μου είπε. Θα πας να δεις τους εγχειρισμένους μετά? Ναι, θα τους δω όλους, και τους εγχειρισμένους και τους όλους. Δεν αφήσω κανέναν. Καλά, γεια. Γεια. Δεν το ξέρω, εδώ το γνώρισα. Καλά να πάθεις, γιατί αλλού έρχνες την μπάλα, αλλού κοίταγες. Μα δε, διάστρεμα καρπού είναι. Να ειδοποιήσουμε τη γυναίκα του. Όχι, όχι τη γυναίκα μου, παιδιά. Όχι, όχι, να το δέσουμε, γιατί ούτως ή άλλως θα το δει, θα ρωτάει, δε. Αμφίβλης τριδής, εντάξει, ευτυχώς για σένα. Θέλεις να συνεχίσεις ή να συνεχίσουν οι επαγγελματίες? Όχι, λέω να πάω να πιω καμιά τεκίλα. Το μπαρ είναι από εκεί. Δεν καταλαβαίνω, μαμά. Τι σε έπιασε? Με έπιασε μια κλειστοφοβική γαμοφοβία. Ένα πράγμα. Πώς είναι όταν έχεις ψοφοβία και μπαίνεις στο αεροπλάνο και σφίγγεται το στομάχι σου? Σφίχτηκε το στομάχι σου με τον Περικλή. Εντάξει, με τον Περικλή. Γενικότερα. Αλλά με φαντάζεσαι εμένα παντρεμένη? Με έναν άντρα πάνω από το κεφάλι μου στο σπίτι μου? Τότε γιατί παντρεύτηκες? Ομοιοπαθητικά. Πώς λένε, άμα έχεις ένα πρόβλημα πρέπει να του επιτίθεσαι. Και τι φταίει ο Περικλής? Μέρα καημένη, δεν θα πάθει Περικλής, δεν παθαίνει τίποτα. Άντρες είναι. Ω, καταλαβαίνω. Βολεύονται. Ωραία, τι θα κάνεις? Αγρανάπαυση. Θα περιμένω λιγάκι, ξεκουραστεί το χωράφι, να ξαναφυτρώσει το στάρι. Μαμά, λες βλακίες. Τι θες από τη ζωή σου? Υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη μου. Υγεία. Να είσαι καλά εσύ, να είμαι καλά κι εγώ. Να πάνε οι δουλειές σου έτσι όπως τις θες. Ειρήνη στον κόσμο. Η φτώχεια, κάτι με το περιβάλλον πρέπει να κάνουμε επίσης. Δεν σου ζήτησε ευχές για το νέο έτος. Τι κάνεις, ρωτάω? Δόξα τω Θεώ, εντάξει, καλά είμαι, δεν είναι. Εντάξει, καλά είμαι. Έλα με τώρα, μιλάς κι εσύ. Παράτησες τον Πετράκη να αναζητήσεις την τύχη σου αλλού? Δεν αναζήτησα την τύχη μου αλλού, σπουδές έκανα. Και αποκαταστάθηκα επαγγελματικά. Θα αποκατασταθώ κι εγώ που θα πάει. Απλώς έτσι λίγο να δω προς τα που φυσάει. Πού πάει η βάρκα. Όταν παίρνεις μια τόσο σημαντική απόφαση, την κρατάς. Μην ανοίξεις. Καλή κακή, την κρατάς. Μην ανοίξεις. Ο Περικλής θα είναι, μην ανοίξεις, παρακαλώ. Σιγά, μην ανοίξω. Πετράκη, πώς από εδώ? Κατερίνα, δεν ξέρω τι είναι, αλλά έτσι είναι. Έγινε κάτι και έπρεπε να σε δω οπωσδήποτε. Ωραία. Με είδες, ωραία είμαι. Εσύ είσαι τώρα κούκλα. Ωραία, άντε για τώρα. Σου έφερα σοκολατάκια από το χωριό. Ζέστηκαν σήμερα, εγώ ζεσταίνομαι. Να σου πω, πήγαινε στην αδερφή Λεβέντη να σε ντροσισκιάσει με μένα. Ζηλεύουμε. Ο τόνος σου δείχνει ζήλια. Και το χέρι μου όταν θα παίζει πάνω σου, ζήλια θα δείχνει. Άντε, γεια του. Τα σοκολατάκια πέρα, να σου πω. Τα φτιάξε ο Περικλής. Δεν έχεις ξαναφάει τέτοιο σοκολατάκι. Φάε, να τα φας οπωσδήποτε. Τι έγινε? Το είδαμε και το δικό σου το πισωγύρισμα για να μιλήσεις για τη μανούλα. Όρισε τα σοκολατάκια του άντρα σου, που τον παράτησες και δεν αναρωτιέσαι καν τι κάνει. Κοιμάται του καλού καιρού, είμαι σίγουρη. Κατάλληλη ώρα, δεν δεχόμαστε επισκέψεις. Καλά, εσύ δεν δέχεσαι επισκέψεις, η Ναταλίτσα μου όμως. Ναταλίτσα, έχει φύγει τώρα, Ναταλίτσα, έχει πάει στο... Κάπου έχει πάει, εν πάση περιπτώσει, και ούτε τη νοιάζει πια την Ναταλία. Μόνος σου είσαι δηλαδή?
Μπορείς δεν λες τίποτα μόνος. Κι εγώ μόνη μου είμαι. Έφυγε ο Θοδωρής, πήγε στο γήθο για μια ασφάλεια και ακόμα να έρθει. Οχμάνα μου. Οχμάνα μου. Όλοι παντρεύονται για να μην είναι μόνοι. Κι εγώ βάζω στα σοκολατάκια μανδραγόρα. Έβαλες μανδραγόρα στα σοκολατάκια. Και το τρώω μόνος μου. Περικλάκι μου έχεις πιει. Έχω πιει τώρα, δεν ψέμασαι. Και δεν είσαι καθόλου καλά, ε. Δεν είμαι καλά. Ποιος μόνος του είναι καλά, παιδί. Εγώ. Εγώ μόνη μου είμαι μια χαρά. Μην κοίτα σήμερα που έχω μια έξαψη. Μια φούντωση να το πω. Ωχ, Παναγία μου, Περικλάκι μου, πάω να σου φτιάξω ένα καφεδάκι να ξεμεθύσεις. Ναι, μάνα μου. Να μου φτιάξεις ένα καφεδάκι, μάνα μου, να σου... να ξεμεθύσω. Ή μήπως να μείνω μεθυσμένος. Όχι, Περικλάκι μου, να ξεμεθύσεις. Γιατί έχεις τα μαύρα σου τα χάλια. Και θα... θα γυρίσει η Ναταλίτσα, έτσι δεν? Θα γυρίσει, ναι, θα γυρίσει. Θα γυρίσει η Ναταλίτσα, θα γυρίσει. Μόνο που δεν ξέρω αν θα γυρίσει που αντιλαμβάνεσαι. Μα κατάλαβα. Και εσύ να κατάλαβα. Και το τσίπουρο που έχεις κατεβάσει, κατάλαβα. Ας το Περικλάκι μου, έλα να σε βάλω στο κρεβάτι. Όχι, Παναγία μου, μέρα που βρήκα να σε βάλω στο κρεβάτι. Σήμερα νύχτα είναι. Νύχτα με βάζεις, γιατί τις νύχτες τα καμώματα τα βλέπει μέρα. Και χαίρεται τώρα, θα σε γελάσω και δεν το θέλω, γιατί... Θα σε γελάσω, Περικλάκι. Σε εκτιμώ, καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να σε... εγώ, ας πούμε. Φτάσαμε! Τι είναι εδώ? Εδώ είναι το σπίτι σου. Γι' αυτό λέω, δεν είναι το δικό σου. Ναι, εγώ τώρα πρέπει να ξαναγυρίσω στον όροφο, να δω τους ασθενείς, να διαβάσω ιστορικά, να απολυμάνω τα εργαλεία. Έχω δουλειές. Λοιπόν, εγώ θα σε περιμένω στο κρεβατίνο μας. Μαύρο κοριτσάκι μου, δεν σου έχει πει η μαμά σου ότι το πολύ το κυριαλέσαι το βαριέται και ο παπάς? Όχι, γιατί δεν είναι Ελληνίδα. Τι είναι η μαμά? Σιτσιλιάνα. Σιτσιλιάνα, ωραία. Πήγαινε, θα τα πούμε το πρωί, έτσι. Έλα. Γιωργίνο, τι κάνεις, με διώχνεις? Αυτό δεν έπρεπε να το πεις. Τώρα αυτό με πλήγωσε πάρα πολύ. Ξέρεις ότι και για μένα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Το κάνω με βαριά καρδιά. Καληνύχτα. Κορνούτο! Ναι, είπαμε, καληνύχτα. Περικλής τον έστειλε, σίγουρα. Σιγά μη θυμήθηκε αυτός μες τη νύχτα να έρθει να σου φέρει σοκολατάκια. Όποια και να γνωρίζει, πάλι σε μένα θα έρχεται. Και εγώ θα τον διώχνω. Η μανούλα είναι πολύ περήφανη για σένα. Όλο και καλύτερα το πας. Μα είναι δυνατόν. Να έρχεται εδώ πέρα πριν πάει στην κόμενα. Άντρες, παιδί μου, καθήκια, τι συζητάμε, αυτό δεν λέμε. Λοιπόν, έλα, μαμά, πήγαινε εσύ μέσα, θα ξαπλώσω εγώ εδώ. Όχι, θα στρώσω, εγώ θα κοιμηθώ εδώ. Όχι, όχι, πήγαινε μέσα που σου λέω. Α, με έχει πιάσει και μια φούντωση. Τα νεύρα, ε. Όχι. Σου. Ο Περικλής θα είναι, μην το σηκώσεις το. Ναι. Έλα, εγώ είμαι, μωρό μου. Ναι, ποιος? Τι ποιος, ο Γιωργάκης σου. Ο Γιωργάκης της. Ο Γιωργάκης της. Άρε, κατακαημένη ευδοξία, τι σου μέλε να πάθεις. Γαμοφοβία, ε. Και αγρανάπαυση. Και οι τρίχες του σπανού. Δεν λες καλύτερα ότι τον απατάς τον κακομοίρη τον Περικλή? Τι λες, παιδί μου, τι απατάω τον Περικλή, τι είναι αυτά? Δεν ξέρω, πήρε τηλέφωνο ο Γιωργάκης σου. Ο Γιωργάκης σου! Αλλά δεν φταίει αυτός, εγώ φταίω που του πω ότι είσαι εδώ. Καλά είχα δει εκείνη τη μέρα στο σπίτι του, τη φιλιόσασταν. Ε, Κατερίνα! Στο θέατρο. Παιδί μου. Δεν σκίτσι το
παιδί μου, ρε! Μίλα μου κι άλλο, έτσι μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μίλα μου, πες μου, παιδιά. Θα σε σκοτώσω, ρε! Θα σε σκοτώσω! Μια κόρη έχω και με βάζει και τσεκώνομαι συνέχεια μαζί τη. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί μου το κάνεις? Τι σου έχω κάνει? Με έχεις τρελάνει, μωρό μου, έχω πάθει την πλάκα μου μαζί σου. Αμ' έρθω εκεί και σε πλακώσω στις φαλιάρες. Ξέρεις τι ωραία που θα σε τρελάνω? Κάτω είμαι, σε περιμένω. Έλα να με πιάσει, να σε πιάσω, να πιαστούμε. Τι έκανε? Πού? Σηκώ, φύγε! Σηκώ, φύγε! Δεν μου λες, εσύ γιατί είσαι μόνη σου? Γιατί δεν είσαι αγκαλιά με τον αντρούλη σου? Προσωπικά δεδομένα. Α, σου πω εγώ. Γιατί μπορεί να είμαι ο άντρας της ζωής σου, αλλά μπορεί και να μην είμαι ο άντρας της ζωής σου. Οπότε δεν μπορώ να προχωρήσει το γάμο. Πάρ' το σαν ψυχοθεραπεία. Άμα πάρω την αστυνομία και της πω ότι με παρενοχλείς, θα σ' αρέσει? Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Για τους εγκληματίες είναι. Για τους ερωτευμένους, μωρό μου. Εγώ θα είμαι κάτω και θα σε περιμένω. Θα μείνω μέχρι να ξημερώσει. Τι ώρα βγαίνει ο ήλιος τώρα? Τι να κάνω εγώ τώρα, ποιο να μαζέψω? Την κόρη μου, το μουρλό, εμένα? Την Κατερίνα? Κατερίνα! Έλα μέσα, υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Μπες μέσα, κάνει κρύο. Παιδί μου, το παιδί μου. Θα σου πω, μιλήσω να μετά στο παιδί και μπες μέσα τώρα. Υπάρχει λόγος. Τι γίνεται? Καλά. Εσύ? Εδώ, περιμένω να... Είσαι καλά, ρε! Είσαι τρελός τελείως! Γιατί μου το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε! Γιατί της μιλάς, αφού ακούσω την Κατερίνα, γιατί μιλάς? Κουφός είσαι! Μπορεί κουφός να είμαι, αλλά τα ματάκια μου δουλεύουν μια χαρά. Για κοίτα η Κατερινούλα, γιατί... Τι η Κατερινούλα? Δεν βλέπεις. Περιμένει να περάσει κανένα φορτηγό να την πατήσει με τέτοια μάνα που μπλέξε. Είναι χαμένο το παιδί μου αυτή τη στιγμή. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στη μάνα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Θα τη βρει την εμπιστοσύνη στο βουκόλο νεαρό. Δεν βλέπεις? Οπα. Τι να κάνει, πήρε τηλέφωνο τον πρώτο δικό της άνθρωπο, μαζί μεγαλώσανε. Εγώ τι να πω για την αδερφή μου? Η Άλκη τι φταίει τώρα? Να την πάρω τηλέφωνο, ε! Να κάτσεις καλά και να αφήσεις το παιδί μου να ηρεμήσει πρώτα! Δεν βλέπω να αργεί να ηρεμεί, βλέπω έχει ήδη ηρεμήσει και το πράγμα προχωράει πάρα πολύ ωραία. Οπα! Δηλαδή τώρα τι? Δεν βλέπεις? Άντε να φεύγω εγώ αφού... Πού θα πας εσύ? Πάνω. Όχι, δεν θα πας επάνω. Μπορεί τα παιδιά θέλουν να ανέμουν στο σπίτι, να χαρούν τον ερωτά του. Τι θα κάνω? Εσύ η καραούλη εκεί θα πας αμέσως επάνω. Εσύ θα πας αλλού. Πού θα πάω? Θα έρθεις μαζί μου. Είσαι καλά, ρε. Είναι καμένος, ρε. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Ναι, αλλά άμα δεν μου πεις τι έγινε, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Τίποτα δεν έγινε. Απλώς εκεί που καθόμουν και έτρωγα τα σοκολατάκια του καημένου του Περικλή. Μου έλειψες. Είδες τι κάνω με τα σοκολατάκια του Περικλή, ε? Πρέπει να σου πω ότι μόλις δοκίμασα κι εγώ, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, ήσουν εσύ. Εμένα με τα σοκολατάκια, την Άλκηστη με τον Μπακλαβά. Έλα μωρέ με Άλκηστη, Άλκηστη τώρα. Καμία σχέση το κοριτσάκι. Καμία σχέση, αλλά στο σπίτι της μπαινοβγαίνεις. Μπαινοβγαίνω γιατί ήθελα να μάθω πως ένας σημαντικός άνθρωπος καταφέρει όλες αυτές τις γυναίκες. Τη δικιά μου. Τη δικιά σου δεν την καταφέρνει καθόλου. Και ποια δικιά σου δηλαδή? Εσένα μωράκι μου. Πετράκι, τα έχουμε πει αυτά. Εμείς οι δύο τώρα πια... Εμείς οι δύο τώρα, χωρίς το πια, θα πάμε σπίτι σου. Σπίτι μου αποκλείεται. Είναι εκεί. Μην την πω, τέλος πάντων, η μάνα μου. Λοιπόν, ξέρεις τι? Έχω μια άλλη ιδέα. Λέω να πάμε σε ένα ξενοδοχειάκι που ξέρω και να... εκεί... θέλεις? Μην επιμένεις. Μην, άσε με. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ να κάτσω. Άσε με, δεν κάθομαι. Όχι, δεν κάθομαι. Θα φύγω έστω και με τα πόδια. Και πού θα πας, στην Κατερίνα? Σπίτι μου. Λοιπόν, κάτσε να βάλω ένα ποτάκι και φεύγεις μετά. Και τι να το κάνουμε το ποτάκι, να το συζητήσουμε, τι να πούμε? Θα πούμε για τις βαλβίδες του Περικλή, ε? Λοιπόν, άκου. Μια και το φέρνεις γύρω-γύρω. Α, πούμε για μας. Άντε, μπράβο, το θέμα μας ακούω. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δύο άνθρωποι γνωρίζονται και πιστεύουν ότι κάτι γίνεται μεταξύ τους. Να το είπες. Όχι απλώς κάτι, δεν είναι απλώς κάτι, είναι κάτι μεγάλο, τεράστιο.
Άστο, φεύγω. Κάτσε, βρε παιδί μου, να πιούμε το ποτό. Τα λέμε και φεύγεις μετά. Όχι, αυτό σου λέω, δεν γίνεται. Αυτό που λέμε ότι γίνεται, δεν γίνεται, δεν περπατάει. Α, να σου πω, η ορθοπαιδική έχει κάνει μεγάλες πρόοδους. Περπατάνε και βαριές περιπτώσεις. Βλέπεις αυτό, αυτό εδώ. Mm. Παντρεύτηκα, πάει, τελείωσε. Πρέπει να σταματήσει να με παίρνει τηλέφωνο. Αφού το θέλει, Αντρελή. Άσε με. Και τέλος πάντων, τι με έφερε εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω. Να μου δείξει την κρεβατοκάμαρά σου. Σε γελάσανε. Πού είναι, πού είναι η κρεβατοκάμαρα? Από εκεί, κρεβατοκάμαρα, πήγαινε. Ετοιμάσου και έρχομαι. Φιγγάρι, για μαξιλάρι. Αχ, εδώ είσαι αγόρι μου. Ναι, έκατσα εδώ γιατί από εδώ ελέγχω καλύτερα το χώρο. Εσύ πώς από τα μέρη μας? Ήρθα για να σπάσω τα νεύρα αυτή τη τρελή τη Ιταλίδα. Μήπως ξαφνικά λιγάκι ήσυχο. Εγώ εδώ είμαι. Θα μείνω απόψε εδώ. Μη φωνάζει, Μάρα, η Νάντια έχει φύγει. Δόξα τω Θεώ. Μήπως έχουμε καμιά άλλη μέσα. Γιατί σε βλέπω λιγάκι αλαφιασμένο. Ε, κάποια έχουμε. Μήπως γιατρός? Γιατρός, γιατρός. Σοβαρή και σεμνή. Σοβαρή και σεμνή, όπως τη θέλεις. Όμως τώρα πήγαινε γιατί μου έχει έρθει. Μη μου φύγει. Παπαπαπα. Πού. Και φόρτσα, αγάπη μου, φόρτσα. Έφυγε ο Μπερλουσκόνη. Έφυγε. Κάτσε εσύ. Όχι, δεν πού να δεν κάθομαι εγώ. Ας τα φωτολικό τόμαρο, γιατί δεν κάθισε και το κρεβάτι, δεν κατάλαβα. Να σου πω, εδώ είναι, είμαστε ψηλά, είμαστε σε όροφο τώρα. Δηλαδή, εγώ άμα. Πίτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τη διώχνει τη μαμά. Έχει άλλη διέξοδο από εδώ. Έχει μία, περνάει την αγκαλιά μου. Ούτε να, ούτε να. Ναι, ούτε να, αλλά οπωσδήποτε θα. Δεν μου λες. Εσύ γιατί. Α, το παιδί μου αυτό. Εσύ γιατί έφυγες από το χωριό και ήρθες εδώ? Είχα κάτι δουλειές. Όχι, για να δεις εμένα ήρθες. Σιγά, ρε. Ποιος είσαι, ο Παναγής από τα Μέγαρα? Μεγάλη βία έχεις για τον εαυτό σου. Και μεγάλη επιθυμία να σε αγκαλιάσω, μωρό. Εχ, νάτα. Να σου πω κάτι. Ναι, τι. Η μαμά. Η μαμά καλά είναι. Μήπως να την. Μήπως να την, σε λίγο, ναι. Πότε? Σε λίγο, ναι. Εμείς τώρα μια και είμαστε εδώ, δεν. Δεν, έλα. Μωρέ, μπράβο! Τα παίρνει εύκολα η μικρή. Δύο συμβουλές της έδωσα και το κατάφερε αμέσως. Μην τα σηκώσεις. Περίμενε. Μπορεί να είναι από το νοσοκομείο. Ασθενής. Της ψυχιατρικής. Λες να έχει φύγει η μαμά? Η μαμά έχει φύγει πριν έρθω στην κρεβατοκάμαρα. Ψέματα μου πες δηλαδή. Καλά δεν έκανα. Όχι δεν έκανες. Εσύ δηλαδή δεν λες ψέματα? Όχι δεν λέω. Έλα τώρα. Και ψέματα λες. Και απιστίες κάνεις. Γι' αυτό με έφερες εδώ, έτσι. Να μου αποδείξεις ότι είμαι σαν τα μούτρα σου. Έλαβε να τα λύτσα μα μέσω αρπάζει με το παραμικρό. Γι' αυτό με έφερες. Και εγώ σαν ηλίθια έπεσα στην παγίδα. Ναι, αλλά τι παγίδα. Και αν θες να ξέρεις, αυτό που κάναμε δεν ήταν απιστία. Τι ήτανε? Γραμμάτιο. Που διαμαρτυρήθηκε. Έντονα. Τέλος πάντων, σου δώσα, μου δώσες, πατσίσαμε. Παίρνω τον άντρα μου τώρα. Να του πω ότι γυρίζω στο σπίτι μας. Έλα, βρε Ναταλίτσα, μόλις κάναμε κάτι καλό, πας να το χαλάσεις με τον εγωισμό σου. Ναι, είμαι εγωίστρια εγώ. Vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. Après
présent. Ce ne sera plus vous, mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi.